Καλή σχέση με έναν πολύ μικρότερό σου. Πολύ όταν λες δηλαδή. 20-21. Αυτό μου φαίνεται λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Γιατί υπάρχει... δεν ξέρω αν θα αισθανόμουν να... Αν θα μπορούσε να σε καλύψει. Αν θα μπορούσε να με καλύψει, ναι. Συναισθηματικά. Συναισθηματικά μπορεί και να με κάλυπτε. Αλλά σε φάση επικοινωνίας, εμπειριών, το τι έχουμε να μοιραστούμε. Αυτό το κομμάτι δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Πάντως δεν θα έχεις ταμπού. Δεν θα είχα. Όχι, δεν έχω ταμπού τέτοια. Δηλαδή, ξέρεις, καλά κάνει όποιος κάνει και είναι με όποιον θέλει, όπως θέλει. Απλά εγώ δεν ξέρω αν θα φινόμουν σε μια διαφορά τόσο μεγάλη. 20 χρονών κάτω, δεν ξέρω αν θα είχα πολλά πράγματα να μοιραστώ. Γενικότερα σε φλερτάρουνε μικρότεροι άντρες. Δεν φαντάζεσαι. Φαντάζομαι. Όμως. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας τρόπος για να καταλάβεις ότι λίγο μεγαλώνεις. Γιατί, όταν σε θέλουν οι μικροί. Όχι. Δεν ξέρω, γιατί να σου πω κάτι. Όταν ήμουν ξέρω, πιο μικρή, δεν είχα τέτοιο ρεύμα. Ναι, αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο και κάτι άλλο. Εδώ είμαστε τώρα τόσες μέρες και γυρίζουμε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Από παραλία σε παραλία και από όπου πήγαμε, εσύ είσαι στα social media. Πλέον είσαι expert, το Instagram δεν κάθεται. Πώς ξεκίνησες, τι αποφάσισες να κάνεις εκεί, είδα και μία φωτογράφηση το καλοκαίρι με το μαγιό. Πώς να μην σου κολλάνε οι μικρότεροι. Τι είναι φωτογράφηση, ήταν φωτογράφηση που κάναμε μεταξύ μας, δηλαδή δεν κάνω. Δεν θέλει και πολύ, την είδανε. Πώς πήρες την απόφαση, πες. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, γιατί τόσο πολύ ρε παιδί μου σε αυτές τις ηλικίες είναι. Πιο ανοιχτοί στο να φλερτάρουν, ακόμα και ξέρεις, με οποιοδήποτε τρόπο. Αλεξάνδρα, αυτό που είδανε τώρα δεν ξέρω, να την βάλουμε τη φωτογραφία. Να σου πω κάτι. Ήταν εντάξει, όλες οι ηλικίες θα είχαν. Δεν ξέρω, οι πιο μεγάλες ηλικίες είναι πιο κρατημένες πάντως το φέρ. Είναι πιο εγωιστές μόνο. Ο μικρός το λέει, το νιώθει. Ο μικρός το λέει και το ναι, μια χαρά. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον.